Λοιπόν, μουσική. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Και το βιβλίο είναι ανοιχτό σε σχέδιο 3D. Η γάτα προχωράει και μπαίνει μέσα σε μια τρύπα. Δεν καταλαβαίνω. Έχει 4 πόρτες. Θα πρέπει να πάμε εκεί πέρα. Και η μία είναι κλειδωμένη. Δεν ξέρω. Κάτσε, το σχέδιο εδώ πέρα θυμίζει ρομπότ ή τεχνολογία. Όπα. Έχει μια γάτα εδώ και έχει και 3 μάτια. Τι είναι αυτά? Η γάτα θυμίζει σαν σελιδοδείκτη. Η πρώτη σελίδα, μάτι, έχει σχέδιο. Είναι μουσική νότα, είναι το σύμβολο το οποίο βάζουν όταν να ξεκινήσει να γράφεις μουσική. Δεν θυμάμαι το όνομά του, το έχω ξεχάσει, ζητώ συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Η δεύτερη σελίδα είναι η γάτα. Αλλάξει και σελίδα και αλλάξαν και τα πράγματα. Ένας λαγός μουσικός ή μουσικολαγός. Και η τρίτη σελίδα που είναι ένα κουμπί. Κουκλοθέατρο. Και έχει διάφορα παιδάκια να είναι σε σκιάση. Δεν καταλαβαίνω. Πάμε στην πρώτη σελίδα. Θα πρέπει να πάμε φτιάχνοντας σελίδες έτσι ώστε να συνδυάσουμε τις σκάλες. Νομίζω το έχω. Δεύτερη σελίδα από εδώ και θα πάμε εδώ. Μπαίνουμε. Μας ρούφηξε. Ένα δωμάτιο και η κοπέλα ρομπότ κόβει κάτι. Σχεδιάζει κάποιον άνθρωπο μάλλον. Αυτή η φωτογραφία ποιος είναι? Ο πατέρας της ή το αγόρι της? Νομίζω είναι ο πατέρας της. Και εδώ έχει φωτογραφίες με την κοπέλα που είναι χαρακτήρα μας. Διάφορα βιβλία. Πατάμε το μάτι. Κόβει και πετάγεται ένα σχέδιο ανθρώπου. Το πήραμε. Κλείνει. Η πόρτα κλείδωσε και το μάτι άνοιξε, οπότε ακόμα 3 πόρτες πρέπει να πάμε και να μαζέψουμε μάλλον κάποια αντικείμενα. Επόμενη πόρτα. Εδώ. Μπαίνουμε. Μας ρούφηξε. Τι είναι αυτό? Αυτόματο μηχάνημα είναι αυτό. Θυμάστε τι είναι αυτό? Και εδώ έχει μια μαϊμού. Ρομπότ. Αν την κουρδίσεις απλά θα κάνει πετάλι. Και έχει ένα καπέλο που ονομάζεται Φέση. Πατάμε το μάτι. Λειτουργεί. Είναι συνδεδεμένο η μαϊμού με το μηχάνημα. Και μας πέταξε κάτι. Τι ήταν? Τι είναι αυτό? Καραμέλα? Ή κάποιο στολίδι από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο? Δεν ξέρω. Πήραμε το δεύτερο αντικείμενο. Άλλα ακόμα 2 αντικείμενα. Αλλάζουμε σελίδες. Μπαίνουμε. Ένα δωμάτιο με έναν λαγό να κάθεται και έχει μουσικά όργανα. Θα μας παίξει μουσική. Έχει και ρεύμα. Σοβαρά, ρεύμα. Πατάμε. Παίζει μουσικούλα.
Είναι απλή μουσικούλα. Κάτσε, τι μου έδωσε? Α, το σύμβολο όταν ξεκινάει η μουσική μου έδωσε. Ακόμα ένα μάτι. Κοίτα τι, αυτή ταιριάζει με την χαρακτήρα μας. Είναι ακριβώς ίδια. Μπαίνουμε, μας ρουφάει. Δωμάτιο. Ένα δωμάτιο με γυναικείες κούκλες. Έχει μια κούκλα εδώ και δεν έχει καρδιά. Κάποιο αγόρι σου την έκλεψε και απογοητεύτηκες? Πες μου, ποιος είναι, να πάω να τον πλακώσω, πες μου. Φυσικά δεν πάω να μου μιλήσει, λογικό. Πατάμε. Προσπαθεί να κινηθεί και ένα κουμπί. Έπεσε το μάτι της που ήταν κουμπί και μου το έδωσε. Μαζέψε τα αντικείμενα και άνοιξε πόρτα. Πάμε. Βλέπετε τον κύκλο που στριφογυρίζει? Κοιτάξτε τον να στριφογυρίζει. Σιγά σιγά θα νιώθετε να ζαλίζεστε και να κοιμηθείτε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν με ενοχλεί αυτό. Είμαι μια χαρά. Δεν με ζαλίζει για να κοιμηθώ. Μπαίνουμε. Θα μας ρουφήξει? Τίποτα. Στέκεται. Κάνει zoom και η γάτα... Μας έσπρωξε η γάτα. Η κοπέλα πέφτει. Το σχέδιο θύμισε από άνιμε. Τέλειο ήταν. Ανάβουν φώτα. Τι έγινε, έσβησα και σαν άνοιξαν. Τι είναι, άνθρωποι, παιδιά, συζητάνε, κοτσομπολεύουν, τι ακριβώς? Τι πρέπει να ρίξω εδώ? Μήπως αυτό? Α, ήταν καραμέλα. Τα παιδιά τρέχουν προς την πόρτα, είναι έτοιμοι να ανοίξει. Και συνεχίζουμε να πέφτουμε. Εξαφανίστηκε και εμφανιστήκαμε εδώ. Αυτό μου θυμίζει καρουζέλ. Τι έγινε εδώ? Και τι έχει, παιδιά ρομπότ? Ή είναι παιδιά τα οποία τα μετέτρεψε μαριονέτες για κουκουλοθέατρο? Πατάμε στη τσάντα. Θέλει το μάτι, οπότε το κουμπί θα της δώσω. Σηκώθηκε. Και άλλα δύο. Το σχέδιο παιδάκι, νομίζω αυτό που είχε κόψει θα μπει εδώ κάτω. Και αυτό θα πάει πάνω, εκεί που είναι η ντροπέτα. Το πατάμε. Α, έπρεπε να μεγαλώσει. Γυρίζει, έχει και μουσική. Τι, αυτό? Δεν κάνω τίποτα, απλά βλέπω. Πολύ ωραίο. Χάλασα. Ένα φεγγάρι. Γύρω γύρω άναψαν φώτα. Προχωράμε. Πλησιάζουμε. Δύο μάτια εμφανίστηκαν και πήγαν να μ' αρπάξουν. Η γάτα ήταν. Συνεχίζουμε να πέφτουμε. Τώρα εμφανίστηκε μια δίνη από σκακέρα. Και εξαφανίστηκε. Ένα μάτι ανοιχτό. Πηγαίνουμε στην πόλη. Τα παιδιά πλησιάζουν. Το κορίτσι. Ενώ υπάρχει μουσική, το παιδί απλά προσπερνάει την κοπέλα και τα παιδιά πλησιάζουν. Ενώ η κοπέλα μένει μόνη της πίσω στο βάθος. Ενώ έχουν κάτσει τα παιδιά, πετάγονται διάφορα γλυκά. Η κοπέλα μόνη της έρχεται γάτα, ενώ της αρπάζει το βιβλίο και ανοίγονται πετάγοντας διάφορα πράγματα. Τι έγινε?
κούκλο θέατρο. Τι μάτια δεν έχουνε. Τους τα έχουν αφαιρέσει. Είναι όλα κουμπιά. Η ίδια έχει αρχίσει να την λούζει κρύος υδρότας και μας κάνει focus το μάτι της. Αυτό εδώ πέρα μου θύμισε το κινούμενο σχέδιο που ονομάζεται στα αγγλικά, μισό λεπτό θα σου πω πιο μετά, και πέφτουμε. Έπεσε έξω από το βιβλίο. Η σκιά πέφτει για να μας βοηθήσει. Η γάτα άρπαξε το βιβλίο και έφυγε. Εμείς πέσαμε, ενώ η σκιά ακόμα πέφτει. Τι ήθελα να πω πριν, α ναι. Τα παιδιά που είχαν μάτια για κουμπί μου θύμισε το καινούριο σχέδιο που ονομάζεται Coraline. Τι είναι εδώ? Κοιτάζει πάνω. Διάφορα μάτια στιφλογυρίζουν πέρα δόθε. Προχωράμε. Γεια σας. Ούπα. Με βλέπει. Αυτή είναι η γυναίκα ή η μητέρα της. Διαβάζει ένα βιβλίο. Στα μάτια. Είναι μαγεία. Ενώ η κοπέλα κάθεται, εκείνη πλησιάζει. Έχετε πιο κοντά. Ενώ τα μάτια της τρεμοπαίζουν, έσβησαν. Τι γίνεται εδώ? Πρέπει να πάω πάνω. Εδώ πέρα τι είναι? Εδώ ήταν που έβαζε τα παιδιά, διάβαζε και τις μετέτρεπε σε σκιά. Είναι κακιά μάγισσα, φυσικά. Μαγεία! Έχει και κεριά, οπότε... Τι έκανε, μάζευε ψυχές. Πρέπει να πάμε εκεί πέρα. Α, 1, 2, 3, 4... Τέσσερις ασφάλειες, πρέπει να τις βγάλουμε αυτές. Νομίζω πως ναι. Με τη βοήθεια της σκιάς θα μπορέσουμε να τα αφαιρέσουμε. Πατάμε. Έφυγε η σφήνα. Η νυχτερίδα. Μου έλειψες, τι έγινε, είσαι καλά? Μπορούμε να κινήσουμε 2. Πολύ ωραία. Αργότερα θα τα κινήσουμε όλα. Μην ιστάζεις. Έχουμε δουλειά. Πρέπει να σώσουμε, να μάθουμε εδώ πέρα τι έχει γίνει. Δεν έχει άλλα κουμπιά. Για περίμενε. Εκτός σε αυτό, εάν είναι κουμπί. Είναι κουμπί. Ένα κουμπί ακόμα ήθελε. Είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν το κατάλαβα. Οπότε είναι κουμπί. Πατάμε. Αποσυνδέεται. Γυρίζουνε. Τι είναι αυτά? Μυστικά. Είναι σχέδια για το πώς να φτιάχνει τις κούκλες. Η νυχτερίδα προχώρησε. Ανατρίχιασα. Κλουβιά με κοριτσάκια μέσα. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Ανατρίχιασα. Σε παραδέχομαι. Και μπαίνουμε.
Μπήκαμε στην πόρτα. Γεια σας. Δεν έχει τίποτα. Κάποιο φως. Τίποτα. Με κοροϊδεύετε. Αυτό έχει για φως. Έναν προβολέα. Δηλαδή ένα φάντασμα κινεί τον προβολέα. Τίστο. Δεν τρέχει. Μια σκάλα έρχεται προς εμένα. Κατεβαίνουμε. Οκ. Τι είναι αυτό. Η γάτα. Με το βιβλίο. Έλα εδώ ρε. Φέρε το βιβλίο πίσω. Ανεβαίνει. Ανάβουν διάφορα φώτα. Ένα μάτι εδώ. Διάφορα άλλα φώτα. Τι γίνεται. Το πρόσωπο κοιτάζει. Και μουσική. Οι κούκλες χορεύουν και στροφυρίζουν. Αρχίζει να εμφανίζει προβολή σε έναν έναν. Τι είναι, παρέλαση ή πορεία. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο όλο αυτό. Τι θέλει να μου δείξει. Ότι εγώ θα μετατραπώ σε κούκλα και θα χορεύω όπως όλοι αυτοί εδώ κάτω. Προχωράμε. Γεια σας, κούκλο παρέλαση. Α, δεν μπορώ να πω, με εμποδίζουν. Δεν μπορώ να περάσω, μου το απαγορεύουν. Ανοίγει αυτός εδώ κύκλος. Πατάμε αυτό εδώ, τι είναι. Ανοίγει. Για βάτα και εδώ. Α, θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτό το τετράγωνο με αυτά εδώ. Εξαιρετικά. Έπρεπε να τα τοποθετήσω στη γωνία. Επόμενο. Λίγο πιο δύσκολο. Για μισό. Αυτό κάνει ένα κελί. Τριγύρω. Αυτό έχει δύο κελιά τριγύρω και αυτό... 1, 2, 3 κελιά. Εξαιρετικά. Τα καταφέραμε. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θέλει τον τρόπο του. Κομπλέ. Ευκολάκι. Κλείνει. Και ενεργοποιήσαμε το ρεύμα. Α, σταματήσανε. Αυτός τι έπαθε. Ήταν αδύναμος και έπεσε κάτω. Η κούκλα με απόθυσε. Με εμποδίζει να προχωρήσω. Αυτό. Δεν μου λέει τίποτα. Δεν μου λέει γιατί απαγορεύεται. Έστω να μου πει, να μάθω. Τίποτα. Τραβάμε το μοχλό. Α, είναι λίγο σκοτεινά εδώ γύρω. Προχωράμε. Α, για περιμένετε. Κάτι έχω πιάσει. Άδικα τα μετέφερα πέρα δόθε. Μπορούμε. Είμαι τυφλός. Πήραμε το σώμα μας. Έσβησε. Η νυχτερίδα. Ο προβολέας την ακολουθεί. Και μετατράπηκε σε σκιά.
αυτό τι έπαθα. Η πλατφόρμα ανέβηκε. Νευρίασε. Ενώ οι γάτσοι μεταφέρουν διάφορες μικρές πλατφόρμες. Η κοπέλα είναι σκυμμένη εκεί, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τοποθέτησε μια πλατφόρμα λίγο περίεργα. Απορώ. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την νυχτερίδα που μετατράπηκε σε άνθρωπο. Πώς? Μετατράπηκε σε νυχτερίδα και τώρα σε άνθρωπο. Για μισό, πρέπει να βρούμε ένα τετράγωνο, ένα κύκλο και ένα τρίγωνο. Τοποθετώ το τρίγωνο. Ξέρω, τσάντα. Τοποθετήσαμε. Μπορώ να το πατήσω. Και ανέβηκε η ράμπα. Έψανα τόση ώρα γι' αυτό. Τοποθετούμε τον κύκλο και το πατάμε. Το τοποθετούμε. Η σκιά προχωράει. Θα ανέβει εδώ πέρα πάνω. Για πάτησε το. Προχωράει. Γεια σου. Έκανα λάθος. Α, σωστά. Πατά το μοχλό. Και οι σκάλες συνδέθηκαν. Αυτό περίμενε να γίνει η σύνθεση της σκάλας. Ανεβήκαμε. Η σκιά μετατράπηκε σε νυχτερίδα. Και πετάει. Στάθηκε εδώ πέρα κοντά. Το πρόσωπο νευρίασε. Και... τα αλλάζει όλα. Ακούγεται το τρόπος που μεταφέρει τις ράμπες. Καταφέραμε να το θυμώσουμε βέβαια. Κατέβηκε πλατφόρμα. Και μας βάζει καινούργιες πλατφόρμες. Πρέπει να τοποθετήσω κάτι, αλλά δεν έχω τίποτα στη τσάντα. Για πάρε αυτό εδώ. Τι είναι? Είναι φως. Τοποθέτησε το εδώ. Άνοιξε το μάτι. Α. Και ανοίξαμε και τα δύο μάτια. Νευρίασε. Άλλαξε όλες τις πλατφόρμες. Παραδέξου ότι έχεις χάσει, να τελειώνουμε. Αλλάζει. Ο τείχος έπεσε και τώρα έχει φως. Εδώ έχει μια γάτα. Νομίζω θα πρέπει να σχεδιάσω μια γάτα. Αμέσως
ένα κεφάλι γάτας, το οποίο το μεταφέρουν από κεφάλι σε κεφάλι. Νευριάσε και άλλαξε πρόσωπο, κατέβηκε ένα χέρι. Ανεβαίνουμε πάνω στο χέρι. Το πρόσωπο έβγαλε τη γλώσσα του και πρέπει να ανέβουμε. Σίγουρα θα μας φάει. Πεινάει και θέλει να μας φάει. Δωμάτιο. Εδώ έχει γάτες. Είναι νεκρή η γυναίκα με τα γυαλάκια. Παίρνουμε το βιβλίο. Είναι νεκρή. Ανοίγει το βιβλίο. Τι θα κάνει? Θα το σκίσει. Έλα, σκίστο. Λίγο δύναμη θέλει. Κατέστρεψε το. Καταστρέφονται όλα τριγύρω. Τι γίνεται? Η σκιά της λέει τράβηξε. Τραβάνε και το καταστρέφουνε. Στριφογυρίζει διάφορα πράγματα τριγύρω. Την πετάει έξω. Καταστρέφονται όλα. Αρχίζει να φεύγει όλη αυτή η σκόνη. Η κοπέλα ανοίγει τα μάτια της, κοιτάζει γύρω της. Ήταν όνειρο. Το χέρι της αλλάζει. Ήταν ρομπότ. Αυτή ήταν ρομπότ. Κοιτάζει και κάτω της. Όλο το σώμα αλλάζει. Ενώ ανοιγοκλίνει τα μάτια της κοιτώντας τριγύρω, ενώ όλα καταστρέφονται και κλείνει τα μάτια της. Λοιπόν, αυτή ήταν η σειρά με το video game Iris Fall. Ελπίζω να σας άρεσε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Εδώ πέρα τριγύρω θα εμφανιστούν διάφορα άλλα βίντεο και κάτω στην περιγραφή έχει τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα μου. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τελείωσε? Όχι? Δείτε, έχει ένα μυστικό τέλος. Ου, περίμενε, δεν τελείωσε ακόμα? Η κοπέλα ανεβαίνει. Εωρείται. Και... αυτό.